Με χαμόγελα έβγαιναν αρκετοί αγρότες σήμερα από το υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στην Καρδίτσα, καθώς η δέσμευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για έναρξη καταβολής των επιδοτήσεων άρχισε να υλοποιείται. Στους λογαριασμούς των αγροτών άρχισαν να καταντίθονται τα χρήματα που δικαιούνται, τα οποία όμως σε αρκετές περιπτώσεις δεν τους εξασφαλίζουν εισόδημα αρκετό για να ζήσουν πάνω από τα όρια της φτώχειας. Τα πήρατε, εντάξει. Τα πήραμε, εντάξει. Τα στην ώρα του σε καθυστέρησαν. Όχι, δεν καθυστέρησε καθόλου. Είναι μια ανάσα. Όχι, μια χαρά. Από τη Δευτέρα μας είπαν, αλλά σήμερα τα πήραμε, εντάξει. Είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες. Φέτος που δεν μαζέψουμε ούτε στρέμμα, το 50%. Φτάνουν αυτά να ικανοποιήσουν. Φτάνουν, αλλά τι να κάνουμε. Μέρα τα χρυσού μας μπουν και τα υπόλοιπα. Ας μας λένε. Προβλήματα με τη βροχή, με το πράσινο σπουλί και νωρίτερα. Εσείς πώς θα τα βγάλετε πέρα φέτος το χειμώνα, όλα αυτά. Όπως και κάθε άλλη χρονιά. Δύσκολο. Είναι μια μικρή ανάσα λοιπόν. Ναι. Είδατε και εσείς ζημιές. Ναι. Και με σκουλίκι και με τις βροχόπτωσα. Πολύ δύσκολη η χρονιά φέτος. Δύσκολο. Μπήκε το 50%. Αλλά αυτά τα λεφτά είναι. Φτάνουν. Για ψωμί μόνο μπορεί να φτάσουν. Γιατί πολύ μικρή ανάσα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Ένα σωρό προβλήματα είναι. Από πού να ξεκινήσεις. Και με το βαμβάκι φέτος έτσι, η βροχή, το πράσινο σκουλίκι πιο. Μα το 80% φέτος δεν έχει μαζέψει βαμπάκι. Τι θα παραδώσει αυτός ο κόσμος, τι θα φάει. Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας, ο δυσκολότερος όλων. Βέβαια. Τα πετρέλαια πάνω, λεφτά να δεν υπάρχουν, φροντιστήρια, σχολεία, τα παιδιά, όλα αυτά. Τι θα, και τι θα κάνει ο άλλος τώρα φέτος. Για απόγνωση ο όλων. Βέβαια, δει, πάει απάνω. Ναι, πήρα. Ήταν μια ανάσα, σίγουρα μια ανάσα, τα πήρε μένα μαζί τα λεφτά. Καλύτερα θα ήταν να τα παίρναμε όλα, αλλά έστω και αυτά τώρα ήρθαμε καθυστέρηση από αυτά που μας λέγανε. Ότι σήμερα παίρνουν τα λεφτά, οι εφημερίδες γράφουν, άλλο τα παίρνουν. Λες και ήταν πρωταπριλιά, μας έλεγαν ψέματα. Αλλά δεν είναι αρκετά να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες. Πού να ικανοποιηθούν οι ανάγκες με αυτά τα λεφτά. Τα βαμπάκια μαζεμένα, αμάζεστα μέσα στα χωράφια. Τι να κάνουν αυτά τα λεφτά. Η βροχή ήταν ευχαριστική βολή. Αν δεν είναι και 100%, ή αν δεν κρατήσουν να τα μάζουν αυτά έστω και τα λίγα που υπάρχουν, είναι 100%. Δύσκολος χειμώνας. Ξεκίνησε ο χειμώνας δύσκολος. Τα Χριστούγεννα τι θα γίνει και πάμε προς το χειρότερο.